Καλησπέρα σας. Ποιος είστε μεσιο εσείς? Ονομάζομαι Γιώργος και ναι. Παίρνω τηλέφωνο από Αγία Παρασκευή Αττικής. Και γιατί παίρνετε τηλέφωνο από την Αγία Παρασκευή Αττικής? Από πού ήθελες να πάρω? Όχι γιατί παίρνετε από εκεί, γιατί παίρνετε γενικότερα λέω. Βασικά είναι ότι είμαι ηλεκτροσυγκολητής υψηλής ποιότητας. Σας είπε δηλαδή κανείς ότι χρειαζόμαστε ηλεκτροσυγκολητή, κύριε? Όχι, όχι, α. Όχι. Άσχετα αν χρειαζόμαστε. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα δυστυχώς οι δουλειές έχουν δυσκολέψει. Ωραία. Και γι' αυτό το λόγο πήρα μήπως βελτιώσω κάπως τα οικονομικά μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ειλικρίνειά σας. Είστε γλυκύτατος ηλεκτροσυγκολητή. Και γουστάρω πάρα πολύ που τοποθετηθήκατε τούτο τρόπο, Σαμαλάχη. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ότι ναι. Καλό θα ήταν ναι. Το παιδάκι αυτό να καταλήξει στο χαμόγελο του παιδιού. Προς το παρόν είναι εκεί και το καλύτερο θα είναι να καταλήξει σε γονείς και συγγενείς, αφού οι ίδιοι έχουν καταλήξει ότι είναι πολύ καλά, να πούμε, μεταξύ τους και γενικότερα με τον εαυτό τους. Ανίτατα, ευκόλως νοούμενα παραλείπονται. Καταλαβαίνεις. Για δώσε, αρχηγέ, τώρα ένα παιχνίδι που θα παίξουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να παίξω με το στόχο, με τα όπλα. Πες μου ποιο νούμερο. Είναι από ποια νούμερα είναι, από το 1 μέχρι... 10. Από το 1 μέχρι το 10 χρόνια τώρα. Θα λέγε. Ήθελα να παίξω με το 7. Με το 7. Είπαμε είσαι ηλεκτροσυγκολητής. Ακριβώς. Υψηλής. Τι είπατε, ηλεκτροσυγκολητής, τι είπες αρχηγέ μου? Υψηλής ποιότητας. Υψηλής ποιότητας. Δηλαδή ανοξίδωτα και τα λοιπά. Εμείς είμαστε ψυχοσυγκολητές, να πούμε, συνάδελφοι μας. Το καταλαβαίνω. Πάμε. 100! Έλα, 200! Τι 200? Τι 200? 200 ευρώ πουλα ζεστά και μετρητά για τον ηλεκτροσυγκολητή από τους ψυχοσυγκολητές. Με πολύ αγάπη και με, πώς το λένε, συναδελφικούς χαιρετισμούς, σου λέω καλησπέρα, φίλε μου. Τέλος, δεν μου πω ούτε γεια. Στράβωσε. Είπα καλησπέρα, είπα γεια σας. Γεια σου, αρχηγέ μου, γεια. Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή μου τώρα? Γεια σου, Ανιτάκη. Έλα, φίλη μου, τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ. Εσύ τι κάνεις? Τι να κάνω, όλα τα κάνω, ό,τι μπορώ. Δεν έχω σοκολατόπιτα όμως αυτές τις μέρες εδώ καθόλου. Α, τι να κάνουμε? Τίποτα, τώρα. Τίποτα, με έχουν ρίξει σε μια μιλόπιτα, να πούμε. Α, αυτό είναι. Τι να πει τώρα η μιλόπιτα μετά τη σοκολατόπιτα? Έλατε. Κατάλαβες. Από πού τηλεφωνείς, φίλη? Τηλεφωνώ από Ελούντα Κρήτης. Ελούντα Κρήτης. Και ποια είσαι εσύ? Ελισάβετ με λένε. Η Ελισάβετ από την Ελούντα. Ναι. Της Ελλάδας. Βεβαίως. Έλα λοιπόν, Ελισάβετ από την Ελούντα. Έλα. 53 χρονών είμαι, Ανιτά. Μπράβο, φίλη μου. Είσαι ευτυχισμένη? Όχι ακριβώς. Για πες μου, για ποιο λόγο δεν είσαι ακριβώς? Πολλά. Πρώτα εντάξει. Απ' όλα δεν έχω δουλειά. Δηλαδή, αν είχες δουλειά θα ήσουν ευτυχισμένη? Όχι, όχι, όχι. Όχι ακριβώς. Για άλλα πράγματα, οικογενειακά. Μάλιστα. Θέλω όμως να σου αφιερώσω μία μαντινάδα. Για δώσε. Όλη η πλάση να ήτανε, χαρτί πάλι δεν φτάνει. Στα κάλλη σου δημιουργός περιγραφή να κάνει. Τι λέει εσύ, Ελισάβετ? Μόνο σε ευχαριστώ για πάρα όμως. Πολύ για την μαντινάδα. Σε μόνο ευχαριστώ για πάρα σένα, πολύ. Ανίτα, την αφιερώνω. Κι εγώ για πάρτι σου θα σου αφιερώσω τώρα ένα τραγούδι κι εγώ. Για πάρτι σου. Κάτσε να σκεφτώ και να επικοινωνήσω πνευματικά με το μουσικό ηχολήπτη, ένα λεπτό. Μια μολυβιά που σβήνει θα ήθελα. Πώς το κατάλαβες ότι έβαζα αυτό αυτή τη στιγμή? Σε πιάσα. Πώς το κατάλαβες, Ελισάβετ? Πάρε τη μολυβιά. Πάρ τη μολυβιά λοιπόν που σβήνει και δεν αφήνει. Γλυκιά μου. Έλα φίλη μου και πες μου και τι θα παίξουμε. Ευρωρουλέτα έχει? Όχι. Δεν έχει, Έτσασε με λαφρά γιατί έδινε κάτι 2.500 ευρώ. Ναι, μερικές φορές. Ωραία, θα μου βάλεις το στόχο το 5 νούμερο. Οκ, okay, φίλοι. Άκου και το τραγούδι σου να γουστάρεις. Αυτό είναι. Ευχαριστώ, Ανίτα. 100! 200! Τι έγινε, παιδιά, στα 200 κολλήσαμε. 200 φίλοι μου, ζεστά και μετρητά. Ψεύτικα είναι τα πιστολάκια σου, ψεύτικα. Όχι τελείως. Όχι τελείως, Να παρακαλάς να είναι ψεύτικα, διότι άμα πάρω τα αληθινά, δεν φαντάζεσαι τι θα γίνει. Εσύ που είσαι από εκεί και εγώ από την Κρήτη, τι θα πάρω? Και εσύ τα αληθινά. Γεια σου, είναι. Γεια σου φίλοι μου, γεια σου. Λοιπόν,
Μείναμε με την παραγγελιά της Ελισάβετ. Ποιος είναι στη γραμμή τώρα, παρακαλώ? Καλησπέρα, Ανίτα. Γεια σου, φίλη. Τι κάνει? Καλά, εσύ? Καλά. Ποια από είσαι? Από Χανιά παίρνω. Μας την έχει πέσει Κρήτη, έτσι, φούλη. από Χανιά παίρνω. Ωραία, ωραία. Πώς είναι τα πράγματα στα Χανιά? Δύσκολα, Ανίτα, δύσκολα. Όνομα? Δεν υπάρχει δουλειά, Ανίτα, δεν για υπάρχει. Για πες μου το όνομά σου, φίλη μου. Νικολίνα. Νικολίνα. Τι ηλικία έχεις, Νικολίνα? 40. Μάλιστα. Τι δουλειά κάνεις, Νικολίνα μου? Δεν υπάρχει δουλειά, Ανίτα. Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ στο σπίτι, στο χωριό, μαζεύω ηλίτσες. Πολύ μαυρίλα όμως, ρε παιδιά, έχει πέσει, να πούμε. Για πάρτε το λίγο αλλιώς. Γελάτε, παιδιά. Γελάτε να το... Σου αφιερώνουμε τραγούδι. Σήμερα, σήμερα η Κρήτη μας την έχει πέσει και γουστάρουμε. Έλα να φτιάξουμε την κατάσταση, Νικολίνα. Τι θα παίξεις? Ανίτα με έλα. Κουτάκια, πέτε κουτάκια. Κουτάκια, έλα να τα εγκαινιάσουμε τα κουτάκια, βρε φίλη μου. Έλα, δεν τα έχει παίξει κανένας. Από το 1 μέχρι το 10, πες ένα νούμερο. Το 6, λοιπόν. Κοίταξε εδώ τι παίζει τώρα. Εκατό. Ευχαριστώ πολύ. 200. Δεν είχε άλλα μέσα. 200 ευρώ πουλάκια, ζεστά και μετρητά. Ένα έχει και 1000, θέλω να σας πω. Ευχαριστώ. Γεια σου, Νικολίνα. Γεια σου, Νικολίνα. Ποιος είναι τώρα στη γραμμή, παρακαλώ? Νίτα μου. Τι κάνεις, φίλη μου? Γεια σου, Νίτα μου. Από Ηράκλειο θα είναι αυτή. Ποια είστε εσείς? Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα, Νίτα. Τι κάνετε? Τι κάνεις? Πολύ καλά, εσείς? Θα το πάμε έτσι. Να το φτιάξουμε λίγο αυτή την σύνδεση και να μιλήσουμε μετά. Merci beaucoup. Για δώστε μου μια άλλη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Ποια είστε, παρακαλώ? Είμαι η Μαρία. Ποια Μαρία είστε? Από Εύβοια. Από την Εύβοια. Ναι. Έχετε γνωρίσει άλλη Μαρία στην Εύβοια? Καμία. Μήπως παίζει να είστε η μοναδική Μαρία της Εύβοιας? Ναι, υπάρχει περίπτωση. Η Μαρία η Ευβοιώτισσα. Τι ηλικία έχεις, Μαρία, από την Εύβοια? 23. Και με τι ασχολείσαι, Μαρία, από την Εύβοια? Με την μπέμπα μου. Όπως ακούσεις, υπάρχει μία διάθεση σήμερα ιδιαιτέρως συναισθηματική και χαλαρωτική. Μαρία από την Εύβοια, 23 χρόνων. Θα παίξεις κάτι? Ναι, άμα θέλει. Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε ένα καινούριο παιχνίδι, παιδιά, που θα είναι οι φλέβες. Πόσες φλέβες θα κόψεις? 2. Βρίσκεις φλέβες. Πόσες κόψεις? 2. Κέρδισες 200 ευρώ. Θα βρούμε και ένα χέρι με 10 φλέβες, να πούμε. Θα κόβει, θα δίνουμε 1000 ευρώ που λέει. Ναι. Τι θα παίξεις ακριβώς, είπες? Με τις επιταγές. Α, έλα, φίλε μου, πες με ένα νούμερο. Το 8. Το 8. Λοιπόν, μουσική Νταραβεριτζή, πάρ' τα αλλιώς όπως είσαι και φτιάξε, πιες λίγο καφεδάκι, να σου στείλω και ένα γλυκάκι επάνω να σου ανέβει λίγο το ζάχαρο, πάρ' τα αλλιώς και έλα, γιατί δεν είμαι για πολύ. Έλα, ναι! 350 ευρώ φίλε για πάρτι, σημαράκι, γεια σου! Ανίτα, μου ευχαριστώ. Έλα, παιδιά, μην πέσουμε έτσι, δεν είμαστε για τέτοια. Είπαμε, γουστάρουμε, αγαπάμε και τη θλιψούλα και τη μελαγχολία, αλλά μην μας πάρει από κάτω τελείως. Δώστε μου μια γραμμούλα, παρακαλώ. Ποιος είναι τώρα? Γεια σου, Ανίτα. Έλα, φίλε μου, εσένα θέλω. Εσένα θέλω. Ποια είσαι εσύ? Τι κάνεις, κουκλά μου? Καλά, είμαι εδώ για πάρτι, σωμαλάκι. Ποια είσαι? Είναι Γεωργία από Λαμία. Ναι. Παίρνω, είμαι 67 χρονών. Ναι. Έχω ένα γιο και μια κόρη. Πάρα πολύ ωραία. Η κόρη μου ήρθε σε σένα και την έβγαλε σε αστέρι και τραγουδάει η Ανίτα μου. Πότε ήρθε στο Ινίσο Δελεύθερη? Πότε θα σου στείλω την πίτα? Την πίτα πότε θα σου στείλω?
Ωραία, λοιπόν, όποτε γουστάρεις είμαι εδώ, περιμένω. Κατάλαβες ποια είμαι. Απόλυτα. Κατάλαβες, Ανίτα, μου απόλυτα, ποια απόλυτα. Να χαίρεσαι το παιδάκι σου. Ευχαριστώ, φίλη μου Γεωργία. Τι θα παίξουμε, το έχει τέρμα τη τηλεόραση, Γεωργία. Καλό και μόνο και όλα και να είσαι καλά. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε, Γεωργία μου, να σου πω. Θα παίξω με τα κουτάκια. Ναι, θα χαμηλώσεις λίγο την τηλεόραση, οπότε όταν μιλάω εγώ να μην τα ακούω δύο φορές, θα με ακούσει από το τηλέφωνο, καταλαβες. Ναι, ένα, ναι. Δύο. Για δώσε μου ένα νούμερο στο κουτί. Έλα. Έλα, Νίτα. Έλα, φίλη, ένα νούμερο δώσε μου, ένα νούμερο. Τι νούμερο έχει, το όλα 4, μέχρι το 10, λείπει το 6. Το 4. Ναι, το έχεις. Το 4 και το 7. Και το 24. 100 και 100, 200 ευρωπουλάκια. Γεια σου, Γεωργία μου.